Θα πάμε τώρα, θα φύγουμε από την Αγία Παρασκευή, όπου βρισκόμαστε, και θα πάμε κοντά εδώ, 10 χιλιόμετρα, στην Παιανία. Έχουν ομάδα ποδοσφαίρου, Παμπεανικός, ιδρύθηκε το 1928, ξέρεις σήμα έχει, το σταφύλι, αφού έχουν όλο... Ναι, αμπέλια. Βέβαια, σήμα το σταφύλι ο Παμπεανικός, 1928 ιδρύθηκε. Φοιτητές του χωριού ήταν εκεί με έναν πρωταθλητή εμποδίων που ήταν Βαλκανιονίκης και ήταν μάλιστα και σημεοφόρος της ελληνικής αποστολής στο Βερολίνο το 1936, ο Γιάννης Χιαδάς. Αυτός ήταν σημεοφόρος της ελληνικής αποστολής. Ο οποίος είχε γεννηθεί το 1913 στην Αθήνα, αθλητής του Παναθηναϊκού, 100 μέτρα έκανε στίβο και 400 εμπόδια. Καταγωγή από την Πάρο ή από την Άξο ήταν ο άνθρωπος. Και έχει βγάλει ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει σε Ολυμπιακό και άλλες ομάδες, όπως ο Κώστας Πολυχρονίου, δεν το θυμάσαι, ο Γιώργος Σιδέρης του Εθνικού Πειραιός, μετά ο Στάμος Στάμου, Βασίλης Πάνας που παίζει στην Προοδευτική, ο Μασίκας που παίζει στον Απόλλωνα. Θυμάμαι το Μασίκα. Και άλλοι ποδοσφαιριστές. Και σήμερα αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής. Τι κάνουν φέτος, Νίκο, η ομάδα? Λοιπόν, να πούμε ότι ο Παμπεανικός ολοκλήρωσε στη 12η θέση του βαθμολογικού πίνακα, μια θέση πάνω από τον Κουβαρά, δεν τα πήγε καλά. Το Καπανδρίτη πήρε το πρωτάθλημα, με δεύτερο το Διόνυσο, τρίτη την ομάδα του Πρωτέα Παλαιάς Φώκιας με 55 βαθμούς. Μπερδεύτηκα για τα 5 και μπερδεύτηκα. Και Ανούσα Στυρ Βάρης με 46 τέταρτη θέση. Θύελα Ραφίνα 41 βαθμούς. Παμβοριακός 36. Φίβος Βάρης 36. Πάο Κοροπή 32. Ιστορικές ομάδες, έτσι. Εθνικός Νέας Μάκρης, Εθνικός Μάκρης 30. Νικηφόρος 19, Ολυμπιακός Λαβρίου επίσης ιστορική ομάδα 19 βαθμοί, Παμπεανικός 15 και Αθλητικός Όμιλος Κουβαρά 1 βαθμό. Αλλά εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι η ομάδα έχει και γυναικείο ποδόσφαιρο, έτσι. Για πες. Λοιπόν, η ομάδα συμμετείχε στο πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας γυναικών και συγκεκριμένα στον έκτο όμιλο και τερμάτισε στην τέταρτη θέση πίσω από τον πρωταθλητή Αχαρναϊκό που είχε 30 βαθμούς. Τους δεύτερους νέους Δραπετσόνας με 22, τον Διαγόρα Ραχών της Ικαρίας με 16, τέταρτος ο Παμπεανικός με 11, αθλητικός όμιλος Τραχώνων Αλίμου στην πέμπτη θέση με 5 βαθμούς και τελευταίος ο νέος Πανσαμιακός με 2. Έπαιξαν δηλαδή και με ομάδες από το βορειοανατολικό Αιγαίο και με Σάμο και με Ικαρία από ό,τι βλέπω εδώ, με Δραπετσόνα, Παιανία, Άλυμος, Μενίδη. Σε 10 αγώνες οι γυναίκες είχαν 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και 7 ήττες. Στους άνδρες, ο Παμπεανικός 24 αγώνες είχε 4 νίκες, 3 ισοπαλίες και 17 ήττες. Έχουν ύμνο? Έχουν ύμνο, το Λιώπεση, έτσι. Παιανία παλιά λεγόταν Λιώπεση. Προσωνύμιο, ναι. Ναι, το Λιώπεση. Πάμε να ακούσουμε τον ύμνο. Ιδρύθηκες μ' αγάπη και άνοιξες πανιά. Με βλέψεις και με δύναμη ξεκίνησες πορεία και κάνεις υπερηφάνη όλη την Παιανία. Thank you.
πορεία, για μένα είναι σταθμός. Είναι μοναχα μία ο Παμπεανικός. Τον τίτλο πάντα θέλει, με στένος και με χάρη, και είναι στα Μεσόγεια μοναδικό καμάρι. Σε ακολουθώ όπου κι αν πας κι αν βρίσκεσαι, γιατί σε αγαπώ. Με το σταφύλι στην καρδιά, στην πράσινη φανέλα, φωνάζω το όνομά σου με πάθος και με τρέλα. Αντώνης Ρετσίνας ο ερμηνευτής, και σε παρακαλώ πολύ, ο ύμνος έχει 1200 προβολές. Είδες που λες για τις αρκετές μοντέλες, ναι, εκεί, ναι, και λοιπά. Ναι. Εντάξει, ο ύμνος του Παμπαϊανικού, ας πούμε, μια χαρά. Αντώνης Ρετσίνας, ο οποίος έχει ερμηνεύσει και άλλα τραγούδια που τη βλέπω εδώ. Ένας ευαίσθητος ληστής, απάνω σε χαλιά, για τα λεφτά. Φίλε, έλα απόψε, νομίζω το κλασικό αυτό είναι το φίλε, έλα απόψε. No. Μάλιστα, στα φίλη το σήμα, έχουν και τρίγο τον Σεπτέμβριο. Τρως στα φυλάκι, μουσταλευριά τρως ή όχι? Ναι, μουσταλευριά βασικά ναι. Ε? Ναι, ναι. Είμαστε για Παμπεανικό εκεί. Είμαστε για τις μουσταλευριές. Για τις μουσταλευριές. Με τα κεσάτια εδώ πέρα, ναι.